Καλωσορίσουμε και σήμερα. Γεια σας κύριε Χαριλάου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Έτσι σας καλούμε συχνά πυκνά τις τελευταίες μέρες για να ενημερωνόμαστε και εμείς και ο κόσμος. Να σας ρωτήσω, αρχίζουν οι χρεώσεις στο πάρκινγκ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Διαβάσαμε σωστά? Όχι, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, αλλά επί ευκαιρίας να το διευκρινίσουμε. Για πάμε να δούμε τι τι παίζει. Εννοούμε, το τι θα γίνει. Όπως όλοι γνωρίζουμε, μπαίνοντας από την είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, στο αριστερό μας χέρι έχει δημιουργηθεί το φωτοβολταϊκό πάρκο και οι χώροι στάθμευσης είναι καλυμμένοι. Έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα έναν πολύ δυσάρεστο φαινόμενο. Άτομα τα οποία θέλουν να επισκεφθούν τους απέναντι χώρους, τα απέναντι καταστήματα ή να πάρουν το λεωφορείο για να πάνε στην Λεμεσόν ή στην Πάφο, σταθμεύουν εκεί κατακρατώντας αυτούς τους χώρους είτε για πάρα πολλές ώρες είτε για ημέρες. Έχει παρατηρηθεί και αυτόν το φαινόμενο με αποτέλεσμα να στερούνται αυτοί οι χώροι στάθμευσης από τους ασθενείς, γιατί ο χώρος στάθμευσης είναι για τους ασθενείς ναι. και τους επισκέπτες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Έχουν εγκατασταθεί όλα τα μηχανήματα και αναμένεται ότι αρχές του επόμενου έτους, δηλαδή Ιανουάριο του 2025, θα καθορίσουμε τις ώρες που χρειάζεται να παραμείνει ένα αυτοκίνητο στο συγκεκριμένο χώρο. Μιλούμε πάντοτε μόνο για το συγκεκριμένο χώρο και όχι για τους υπόλοιπους άλλους χώρους. Δηλαδή, να υπολογίσουμε αν ένας ασθενής πάει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για να τύχει μια εξέταση ή να επισκεφθεί ένα γιατρό στα εξωτερικά ιατρία ή ακόμη και να πάει για χειρουργείο, τι διευθετήσεις πρέπει να κάνουμε ώστε αυτά τα άτομα να τη χάνουν δωρεάν το πάρκινγκ τους. Και για τα άτομα τα οποία ξεπερνούν αυτές τις ώρες που είναι φανερόν ότι δεν είναι εκεί για να επισκεφθούν το νοσοκομείο, να μπαίνει χρέωση. Είναι ένα μέτρο αναπόφευκτο, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε Μάλιστα. ότι οι ασθενείς θα έχουν πάρκινγκ. Πόσο θα είναι αυτή η χρέωση? Δεν το γνωρίζουμε ακόμη, ακόμη δεν έχει υπολογιστεί, αλλά σίγουρα θα είναι υψηλή χρέωση. Α, θα είναι υψηλή, άρα αποτρεπτική. Για να είναι αποτρεπτική. Αν κάποιος θέλει να πάει, συγγνώμη, αν θέλει να πάει κάποιος στις πρώτες βοήθειες, αυτός δεν θα έχει χρέωση? Όχι. Το άτομο το οποίο πάει στις πρώτες βοήθειες και παρκάρει στο συγκεκριμένο χώρο, γιατί οι πρώτες βοήθειες έχουν δικών τους άλλων χώρων, υπαίθριων, το οποίο δεν είναι καλυμμένος, αλλά αν παρκάρει το αυτοκίνητο του, ασταθμεύσει το αυτοκίνητο του μέσα σε αυτόν τον χώρο, θα πρέπει να το δηλώσει, ούτως ώστε πριν βγει από το χώρο αυτό, μάλιστα, πριν εξέλθει, να γίνονται οι κατάλληλες διευθετήσεις, ούτως ώστε το άτομο αυτό να μην πληρώνει τίποτα. Ωραία. Το ξεκαθαρίσαμε και αυτό, γιατί έπεσε ένας μικρός πανικός τώρα. Λέει, θα πηγαίνουμε στο νοσοκομείο του ΟΚΙΠΗ, στο Γενικό Νοσοκομείο, και θα μας χρεώνουν και πάρκινγκ. Είστε πολύ ξεκάθαρος. Όχι, αλλά να πούμε, κύριε Μιχαλάρη, ότι στο εξωτερικό, ναι, σε άλλες χώρες, οι χώροι στάθμευση, για να μπει σε ένα χώρο στάθμευση ενός νοσοκομείου, πληρώνει. Δεν χρειάζεται τώρα να αντιγράφουμε όλες τις κακές εμείς πρακτικές. Δεν υιοθετούμε αυτήν την πολιτική. Επαναλαμβάνω ότι ο λόγος που το κάνουμε, μάλιστα, είναι συγκεκριμένος. Δεν είναι για τους ασθενείς. Σωστό. Ούτε για τους συγγενείς των ασθενών που το κάνουν. Ρωτάει ένας φίλος τηλεθεατής, λέει, και πού θα το δηλώσει αν είναι μεσάνυχτα? Θα έχει ένα σύστημα που θα δηλώνεται για να βγαίνει χωρίς να πληρώνει. Ακριβώς. Εκεί που είναι θα υπάρχει άτομο. Είναι στις πρώτες βοήθειες, θα το αναφέρει εκεί στις πρώτες βοήθειες. Για πάμε τώρα να δούμε τι ανακοίνωσε και χθες ο Υπουργός Υγείας. Σχέδιο δράσης για αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και 5 άξονες για να νοικοκυρευτούν λιγάκι τα πράγματα. Τι έχετε να μας πείτε επί τούτου? Κοιτάξτε να δείτε, όπως είναι γνωστό και βάσει της νομοθεσίας που διέπει των οργανισμών, θα πρέπει να γίνει η οικονομική αυτονόμηση ολόκληρου του οργανισμού. Όταν λέμε αυτονόμηση, εννοούμε και τη διοικητική και την οικονομική, αλλά κυρίως την οικονομική, ώστε να μην τη χάνει τη οποιασδήποτε κρατική ενίσχυση, δηλαδή να επιχορηγείται από το κράτος, από τα λεφτά των φορολογούμενων πολιτών. Ήταν δηλαδή βασικό κομμάτι αυτό του σχεδιασμού για το ΓΕΣΥ, σωστά? Ναι, ήταν μία προϋπόθεση για το γενικό σχέδιο υγείας. Άρα, ο οργανισμός
καλείται να έχει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, δηλαδή όσα είναι τα έσοδα του να είναι και τα έξοδα του. Ή το αντίθετο, όσο να είναι τα έξοδα του να είναι και τα έσοδα του. Δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός. Φυσικά πρέπει να υπάρχει και ένα μικρό απόθεμα για τις κεφαλουχικές δαπάνες στο μέλλον, δηλαδή για την αναβάθμιση του νοσοκομείου, για τις συντηρήσεις, για μικρές βελτιώσεις. Γι' αυτόν τον λόγο η απόφαση αυτή βασίζεται σε ένα σχέδιο δράσης το οποίο έχει εκπονηθεί και θα παρακολουθείται από Τεχνική Επιτροπή και από τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας Οικονομικών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ολοκληρωθεί το σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης αυτό περιλαμβάνει 5 άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η αύξηση των εσόδων του οργανισμού. Έχουν καταγραφεί δράσεις που αυξάνουν τα έσοδα του οργανισμού από την ενδονοσοκομιακή φροντίδα υγείας, την εξωνοσοκομιακή, και έχουν μπει και κάποιες άλλες δράσεις, όπως είναι η εισαγωγή του θεσμού του φροντιστή υγείας αντί νοσηλευτών, δηλαδή έναν ποσοστό του προσωπικού να είναι φροντιστές υγείας, έναν σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης ορομίσθιου προσωπικού και επιπρόσθετα η αναθεώρηση των τελών για τους μη δικαιούχους, σε έναν σχέδιο το οποίο έχει πάρει την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τις τελευταίες μέρες και θα προωθηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. Ο δεύτερος άξονας είναι η μείωση των εξόδων του οργανισμού. Πρέπει να γίνονται ταυτόχρονες ενέργειες, όπως παραδείγματος χάρη να μειωθούν οι υπερορίες, γιατί πληρώνονται υπέρογκα ποσά όσον αφορά τις υπερορίες, να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος για να αποφεύγονται οι οποιασδήποτε σπατάλες σε αναλώσιμα. Μάλιστα. Και να μειωθούν και τα συμβόλαια αγοράς υπηρεσιών. Ο τρίτος άξονας είναι η αποζημίωση υπηρεσιών από τον ΟΑΗ και άλλες αρμόδιες αρχές, δηλαδή είναι οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως είναι οι αγροτικές ακριτικές περιοχές ή οι μοναδικές υπηρεσίες, όπως είναι η μεταμοσχευτική, η κλινική, η θαλασσιμία και ούτω καθεξής, αυτές να αποζημιώνονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας επιπρόσθετα για να μπορούν να διατηρηθούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και επιπρόσθετα, πέραν από τον ΟΑΗ, είναι και άλλες αρμόδιες αρχές, όπως είναι το Υπουργείο Υγείας για τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας που προσφέρουμε, όπως ήταν το COVID, όπως είναι οι μετανάστες, οι αιτητές πολιτικού ασύλου, και Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως είναι οι φυλακές, Υπουργείο Παιδείας είναι τα ειδικά σχολεία, η Εθνική Φρουρά, όπου έχουμε νοσηλευτές στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ο τέταρτος άξονας είναι οι κεφαλουχικές επενδύσεις, όπου έχει μπει ένα μεγαλεπίβολο, ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα για αναβάθμιση όλων των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Mm-hmm. Έχουν ήδη ξεκινήσει τα έργα και αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα μέσα του 2026. Είναι μια αναγκαιότητα για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε εις άξια των ιδιωτικών τομέων και να μην έχουμε φαινόμενα που είχαμε το τελευταίο διάστημα, όπως ας πούμε το πλημμύρισμα του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να γίνουν έργα, ουσιαστικά έργα, που να διασφαλίζουν ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και το τελευταίο είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές, όπου εκεί μπαίνουν δράσεις για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Έχει γίνει στρατηγικός σχεδιασμός όπου από ανεξάρτητων οίκων, όπου πρέπει να ακολουθηθεί. Μάλιστα. Είναι η βελτίωση των συρθηκών στο ΤΑΕΠ και να αναπτύξουμε και ένα νέο κομμάτι, όπως είναι η έρευνα και η καινοτομία. Όλα καλά, κύριε Χαριλάου, αυτά χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχουμε, διότι κακά τα ψέματα, έχουμε πολύ κακή εμπειρία σε χρονοδιαγράμματα υλοποίησης δημόσιων μεταρρυθμίσεων και έργων. Ο κόσμος δεν πιστεύει πλέον τα χρονοδιαγράμματα, το ξέρετε. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει τεθεί είναι ότι μέχρι το τέλος του 2026 τα δημόσια νοσηλευτήρια πρέπει να μπουν σε τροχιά αυτονόμησης, οικονομικής, επαναλαμβάνω, οικονομικής αυτονόμησης. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και χρειάζεται, κύριε Μιχάλαρε, και η συνεργασία όλων μας. Γιατί όταν μιλάμε για ΟΚΙΠΗ, δεν εννοούμε τον Πάμπο τον Χαριλάου ή τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού ή το Διοικητικό Συμβούλιο μόνο. Σωστά. Εννοούμε όλους τους εργαζόμενους και είναι γι' αυτόν τον λόγο που μας βλέπετε να κάνουμε και τους πυροσβέστες κάθε λίγο και λιγάκι για κάθε
εργασιακή αναταραχή η οποία υπάρχει στα δημόσια νοσηλευτήρια και ανεβάζει το κόστος τους. Διότι στο τέλος της ημέρας, από τη στιγμή που καλείται ο οργανισμός να αυτονομηθεί οικονομικά, το κάθε τι πρέπει να μητριέται, διότι είναι από τα λεφτά. Μην το ξανανοίξουμε αυτό, γιατί είναι και σε εξέλιξη η αντιπαράθεση με τις απεργίες των γιατρών κτλ. Κύριε Χαρλάου. Το είπαμε και χτες και προκαλέσαμε και πολλές συζητήσεις με αυτά που είπατε μεταξύ σας. Τώρα, διαβάσαμε για έσοδα από μετανάστες και αιτητές ασύλου στα δημόσια νοσηλευτήρια. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όσοι οι αιτητές πολιτικού ασύλου, κύριε Μιχάλαρε, δεν είναι δικαιούχοι στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Είναι όμως δικαιούχοι στον κατάλογο του Υπουργείου Υγείας και λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται από τα δημόσια νοσηλευτήρια. Μάλιστα. Άρα, όλες αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα δημόσια νοσηλευτήρια στους μη δικαιούχους, στους αιτητές πολιτικού ασύλου, πρέπει να αποζημιώνονται. Υπάρχει ένας τιμοκατάλογος του 2013, ο οποίος έτυχε αναθεώρησης, πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατευθυνθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, όπου δίνει το δικαίωμα στον οργανισμό να βάζει τα δικά του τέλη, που δεν θα είναι διαφορετικά από αυτά τα οποία ισχύουν ή στο ΓΕΣΥ. Τα οποία θα τα παίρνει από το Υπουργείο Υγείας και θα μπαίνουν στις τσέπες του ΟΚΙΠΗ για την περίθαλψη των αιτητών ασύλου. Ναι, έχει υποχρέωση το κράτος, είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια. Ναι. Είτε από συγχρηματοδούμενα ή ευρωπαϊκά κονδύλια. Πάντως οι ίδιοι δεν θα ξεκινήσουν να πληρώνουν κάτι. Όχι, όχι, όχι. Αντί να είναι δικαιούχοι, μάλιστα, στο ΓΕΣΥ, είναι δικαιούχοι στα δημόσια νοσηλευτήρια. Όμως, από τη στιγμή που ο ΟΚΙΠΗ παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, πρέπει, που είναι, μιλάμε για αρκετά εκατομμύρια. Ναι, βέβαια. Πρέπει να αποζημιώνεται, όπως και για τους τουρίστες. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ένας τουρίστας να τη χάνει ιατρικής φροντίδας στη χώρα μας, σε ένα δημόσιο νοσηλευτήριο, αλλά η αμοιβή, η αποζημίωση να είναι ελάχιστη. Θα πρέπει να πληρώσει αυτόν το οποίο αποζημιώνει και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας για έναν δικαιούχο του, για έναν Κύπριο πολίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαριλάου, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή, καλή συνέχεια. Τώρα πάμε στο θέμα που μας εξέλιξε.